κύριος Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο επικεφαλής του ΟΔΗ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Αρκουμανέα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να σας αφήσω λίγο ήσυχους μέχρι τα Χριστούγεννα, αν και δεν θα μείνετε ήσυχος. Είναι μέρες ανήσυχες αυτές. Να αρχίσω από τα βρετανικά. Καταρχήν, διαπιστώνουμε όλοι ότι εμείς οι Έλληνες ήμασταν, η ελληνική πολιτεία εννοώ, είναι λίγο πιο χαλαρή. Επέτρεψε λίγο παραπάνω τα ταξίδια από το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα στα αεροδρόμια όταν φτάνουν πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που νομίζω ότι θα φτάνουν μέχρι το βράδυ απόψε. Δεν είμαστε χαλαροί, δεν τα απαγορεύσαμε. Αυτό που κάνουμε είναι καταρχάς ότι έχουμε την PCR, έχουμε τις 7 μέρες καραντίνα και θα γίνεται και σε όλους rapid test αεροδρόμιο. Και ακριβώς επειδή έχουν υψηλό υφικό φορτίο αυτές τις μεταλλάξεις, από ό,τι φαίνεται το rapid test θα μπορεί να τα βρει άμεσα αν κάποιος είναι θετικός στον στον κορονοϊό, ανεξαρτήτως τελέχους. Αφελής ερώτηση, αλλά προεκύπτει από, και έρχεται και από πολλούς ακροατές. Είμαστε βέβαιοι ότι το rapid test ανοιχνεύει τον μεταλλαγμένο κορονοϊό? Από ό,τι λένε τα δεδομένα, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι 2 ημερών. Δηλαδή το ευρωπαϊκό, το ECDC έβγαλε χθες κάποια ανακοίνωση που μιλάει για αυτόν τον καινούριο, την καινούργια μετάλλαξη. Mm-hmm. Άρα όλα τα στοιχεία που λέμε είναι αρχικά, αλλά φαίνεται ότι ναι. Όπως γενικά τα rapid test, ειδικά όταν έχουμε υψηλό υλικό φορτίο, θα ανοιχνεύουν σε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Άρα θα συνεχίσουν να φτάνουν μέχρι σήμερα το βράδυ οι πτήσεις από την Αγγλία. Απλώς αυξάνουμε και την καραντίνα, έτσι δεν είναι? Σωστά, σε 7 μέρες και γενικά... Σήμερα ήδη κάναμε την πρώτη συνάντηση το πρωί. Έχει μια συνάντηση στο Health Security Committee της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγο που θα συμμετέχουμε. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων όλη μέρα σήμερα έχει συναντήσεις και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και θα έχουμε ενημέρωση για τα στοιχεία που έχουν προκύψει για αυτό το καινούριο ιό, για τον οποίο τα αρχικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το ECDC λένε ότι υπάρχει πιθανότητα αυτός η καινούργια μετάλλαξη να αυξάνει το ρο, το γνωστό ρο σε εμάς, το ρο ΤΑΒ, κατά 0,4 και μεταδοτικότητα ίσως σε 70% και είναι γι' αυτό το λόγο να οφείλονται και αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, ειδικά στην Ανατολική Αγγλία. Φυσικά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η μετάλλαξη επηρεάζει τη σφοδρότητα των συμπτωμάτων και την εξέλιξη της νόσου ή την οσιρότητα. Θα τα δούμε στις επόμενες μέρες. Μεταλλάξεις γενικά υπάρχουν, πρέπει να ξέρουμε ότι γίνονται πολλές και έχουν καταγραφεί πολλές. Ναι. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια μετάλλαξη, άρα κάτι κακό γίνεται. Αυτό είναι σύνηθες και περιμένουμε να μελετήσουμε και να δούμε περισσότερα στοιχεία από την Αγγλία κυρίως, αν και έχουν υπάρξει αυτό το στέλεχος, έχει βρεθεί και στο Βέλγιο, στην Δανία και στην Ολλανδία, να δούμε ακριβώς τι στοιχεία θα μας δώσουν οι επιστήμονες για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι η πρώτη συζήτηση που θα γίνει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό τώρα σε λίγο. Η σημαντικότερη απορία ή η μεγαλύτερη αγωνία είναι αν αυτό μπορεί να αλλάζει τα δεδομένα που έχουμε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Σωστά, αυτό είναι πάντα το κρίσιμο ερώτημα. Φαίνεται και τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τους επιστήμονες είναι ότι δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά σας λέω επειδή είναι όλα πολύ αρχικά τα δεδομένα, ας περιμένουμε μερικές ώρες, ειδικά σήμερα που έχουμε πάρα πολλές συσκέψεις, να δούμε τα δεδομένα. Αλλά φαίνεται τα αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων είναι ότι δεν θα επηρεάσει το εμβόλιο. Άρα περιμένουμε αυτό και φυσικά να μεταφέρω και άλλη μια απορία που τη βλέπω από ακροατές. Ωραία, λέμε ότι αυτοί που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα αυξημένη, μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, σε χρονική διάρκεια, ναι. Το ερώτημα είναι, ελέγχει κανείς? Στην αρχή, δηλαδή ενώ την άνοιξη, υπήρχε μια αίσθηση ελέγχου. Τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Γίνεται έλεγχος δηλαδή για το αν τηρείται η καραντίνα? Υπάρχει αυστηρός έλεγχος και από την πολιτική προστασία και από την ελληνική αστυνομία και με εντοπίσει στα αστυνομικά τμήματα. Έχει γίνει ειδική νομοθετική παρέμβαση για να γνωρίζουν και οι αστυνομικοί τους θετικούς. Άρα αυτή τη στιγμή τηρείται πολύ αυστηρά και ειδικά το συγκεκριμένο με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Αλλά γενικά, συνολικά η πολιτική προστασία έχει την ευθύνη και νομίζω κάνει πολύ καλά δουλειά της. Να σας μεταφέρω ερωτήσεις έτσι όπως τις βλέπω. Βλέπω και την απορία, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση ακόμα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να απαγορευτούν και οι πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Προφανώς, αν το Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές χώρες κόβουν τις πτήσεις, νομίζω θα κοπούν και από τις δύο πλευρές. Αλλά να το δούμε, σας λέω, γιατί είναι χθες και η ανακοίνωση το ECDC. Και σήμερα όλη μέρα είναι στις σκέψεις για να αναλύσουμε τα δεδομένα, να δούμε και τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της χώρας μας. Η Επιτροπή, νομίζω, συνεδριάζει στις 3
η ώρα. Μάλιστα. Τώρα, να έρθω στο δεύτερο θέμα, που είναι αυτή η έξαρση που είχαμε σε συγκεκριμένες περιοχές, εδώ σε τρεις δήμους της Δυτικής Αττικής και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Είδα τα στοιχεία από τα τεστ που κάνατε στην Μάνδρα, στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα. Κάνατε πολλά τεστ, ας πούμε, βλέπω στην Ελευσίνα κάνατε 663 και βρήκατε μόνο 4 θετικά. Αντίστοιχα στη Μαγούλα από 340 τεστ, 4 θετικά. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, φαίνεται ότι επειδή έχουμε βάλει για μια εβδομάδα το πιο αυστηρό lockdown στη Δυτική Αττική και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ακόμα πιο πολλά τεστ. Mm. Καταρχάς, γενικό σχόλιο σε όλη τη χώρα, που έχουμε κάνει πάνω από 170 drive-thru μαζικές ρυθματοληψίες σε πόλεις, φαίνεται ότι η θετικότητα είναι κοντά στο 1% και ίσως σε μερικές περιοχές και πιο κάτω. Άρα γενικά αυτό που παρατηρούμε στο σύνολο της χώρας, πέφτει η θετικότητα. Και συγκεκριμένα και σε αυτές τις περιοχές που είδαμε, αν εξαιρέσουμε τον Ασπρόπληγο που είχε μια μεγαλύτερη θετικότητα, δεν, στις μαζικές ρυθματοληψίες που κάναμε και στους ελέγχους, δεν βρήκαμε κάποια αυξημένη θετικότητα, το οποίο θα αξιολογηθεί όλα τα δεδομένα, γιατί συνεχίζουμε και σήμερα αύριο, μέχρι την Πέμπτη είναι το αυστηρό lockdown, ώστε να δούμε τι αν θα συνεχιστεί ή θα υπάρχει δυνατότητα να χαλαρώσει. Άρα, πάντως και στα εργοστάσια που πάμε, γιατί έχουμε κάνει και πάνω από 150-170 εργοστάσια, και εκεί η θετικότητα είναι πολύ χαμηλή. Αν εξαιρέσουμε στην αρχή κάποια εργοστάσια στην Μπέλα, ουσιαστικά δεν βρίσκουμε θετικά κρούσματα. Ισχύει αυτό που σας λέω, σε όλη τη χώρα η θετικότητα και ο αριθμός των κρούσματων που βρίσκουμε ή με στοχευμένες δράσεις ή με τα drive-thru που είναι μαζικές ρυθματοληψίες, είναι περιορισμένο στις τελευταίες μέρες. Ποια θα είναι η στρατηγική σας στις μέρες αυτές που έρχονται, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε ελέγχους, τις περιοχές στις οποίες θα κάνετε ελέγχους και το είδος των ελέγχων που θα κάνετε? Καταρχάς, ξεκινάμε από σήμερα πρώτα ο Θεός να κάνουμε τις εξετάσεις που θα μπαίνει ο κόσμος και θα δηλώνει για τις τυχαίες ρυθματοληψίες. Θα έχουμε τη συνδρομή και τη συνεργασία του στρατού, ώστε σε αρκετά σημεία στη χώρα μας όπου υπάρχουν στρατόπεδα θα μπορούν να γίνονται τυχαίες ρυθματοληψίες κατόπιν ραντεβού. Νομίζω το ανακοινώσανε και την Παρασκευή στην συνέντευξη τύπου. Άρα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμα περισσότερες ρυθματοληψίες. Άρα σκοπός μας που έχουμε πει ότι είναι να αυξήσουμε τα τεστ. Κάναμε προχθές ρεκόρ 36.000 τεστ σε μία μέρα και συνεχίζουμε με σκοπό να φτάσουμε ακόμα περισσότερα τεστ. Οι περιοχές αναλύονται καθημερινά. Και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος αυξημένος επιδημιολογικός κίνδυνος, θα αυξάνουμε τα τεστ, όπως κάνουμε ήδη. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί και βλέπουμε, σαν κόκκινες περιοχές, την Κοζάνη και τη Δυτική Αττική. Αλλά όλη η χώρα, ναι, μεν πηγαίνει καλύτερα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, δυστυχώς ξαναυπάρχει σε πολλές πόλεις έξαρση και βάζουν καινούργια lockdown. Και όλοι μιλάνε για τις γιορτές, δυστυχώς. Δεν πρέπει να περιορίσουμε όλοι μας, να περιορίσουμε πάρα πολύ την κοινωνικότητα και τις επισκέψεις μας. Ναι. Γιατί και στην Αμερική με το Thanksgiving βλέπουν εβδομάδες μετά μια έξαρση. Ναι. Σωστά. Στην Αμερική ήταν, με αυτό ξεκίνησα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι διάβαζα στην πρώτη σελίδα μιας μεγάλης εφημερίδας ότι όσο διαρκεί ένα τραγούδι, το Χριστουγεννιάτικο, το White Christmas, όσο ακούτε μάλλον ένα τραγούδι, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό, γιατί ο ρυθμός των θανάτων είναι ένα στο λεπτό αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρκουμανέα. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Γεια σας πολλά.